Καλησπέρα, είμαστε με τον κύριο Τραγότσαλο που έχει ένα από τα πιο παλιά καφενεία στην Πάτρα. Καλωσορίσατε παλικάρια μου, να είστε πάντα καλά. Πόσο καιρό είναι το καφενείο σας? Το καφενείο αυτό το έχω από το 81, το οποίο δουλεύουμε συνεχόμενα, δεν έχει κλείσει καθόλου το μαγαζί, έχουμε καλό κόσμο, καλά κρέατα, ποιότητα αλφα, να μην αρρωστήσουν άνθρωποι κτλ. Και δεύτερον, κάνουμε καλή τιμή για να μπορέσει ο κόσμος να πιούν ένα ούζο. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει αυτή την εποχή ένα παραδοσιακό καφενείο? Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει αυτή την εποχή ένα παραδοσιακό καφενείο? Κοίταξε εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν όλα τα αντικείμενα αυτά που πρέπει να έχει το καφενείο. Όταν θα κάνει μια προσπάθεια, μπορεί να τα βρει, ας πούμε. Αλλά παραδοσιακά δεν μπορεί να το βρει εύκολα έτσι αμέσως. Πάντως βλέπουμε και νέους άνθρωπους που έρχονται εδώ, νέους ανθρώπους. Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι έρχονται, καλοί άνθρωποι, οικογενειάρχες και νεολαία, ήσυχοι άνθρωποι, δικηγόροι, γιατροί, έρχονται όλοι, περνάνε, έρχονται στο μαγαζί μου για να φάνε. Τι είναι αυτό που τραβάει την νεολαία σε παραδοσιακά καφενεία? Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι τραβάει την νεολαία σε παραδοσιακά καφενεία? Κοίταξε εδώ, είναι πρώτο και κύριο ο χώρος και δεύτερο βρίσκουν καλή περιποίηση και φθηνά. Δεν μπορούμε, γιατί ο άλλος δεν έχει τη δύναμη να πει ούζο και να μην έχει να πει ένα ούζο. Πάντοτε κάνουμε την καλύτερη τιμή όσο μπορούμε, φτηνά, με δικά μας κρέατα, με δικά μας παραγωγικά ποτά και προσπαθούμε και κρατούμε τον κόσμο να είμαστε στο πράσι μας. Το πάνω είναι όμως ότι είναι όλα καθαρά και φρέσκα. Κάτι που θα μείνει σήμερα θα πεταχτεί. Δεν θα σερβίριστε αύριο στον πελάτη. Μάλιστα, ωραία, εντάξει, ωραία, ευχαριστούμε.